Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε ξερά χόρτα στο ρέμα του Ξηριά, κοντά στο ίδρυμα των Άσπρων Πεταλούδων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο, με τους πυροσβέστες αρχικά να θέτουν υπομερικό έλεγχο τη φωτιά. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο σημείο, η φορά της φωτιάς άλλαξε και κατευθύνθηκε προς την κατοικημένη περιοχή κοντά στη Νέα Ιωνία. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας ενισχύθηκαν άμεσα, καθώς οι φλόγες απείλησαν σπίτια και περιουσίες. Η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε στο σημείο με 10 πυροσβεστικά οχήματα και 20 άνδρες, ενώ πολύτιμη ήταν η συνδρομή των υδροφόρων του Δήμου Βόλου. Ταυτόχρονα έγιναν εναέριες ρήψεις από πυροσβεστικό ελικόπτερο και αεροσκάφος τύπου Καναντέρ. Οι κάτοικοι εντρομοί βγήκαν στους δρόμους, ενώ πολλοί από αυτούς άρχισαν να καταβρέχουν με λάστιχα τις αυλές των σπιτιών τους, προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους. Λίγο αργότερα ήχησε και το 112 στα κινητά τους τηλέφωνα, καλώντας τους να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν προς το Πανθεσσαλικό στάδιο. Ωστόσο, κανείς από τους κατοίκους δεν απομακρύνθηκε από το σημείο. Από τη φωτιά καήκαν εγκαταλελειμμένα αμάξια, τα οποία βρίσκονταν παρκαρισμένα σε ιδιωτική έκταση που λειτουργεί ως συνεργείο αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τους κατοίκους, το συνεργείο αυτοκινήτων δεν έχει άδεια λειτουργίας. Όταν η φωτιά έφτασε στην περιοχή, η πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν δύσκολη, με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να πάρουν φωτιά. Γκαράζ είναι, δεν είναι δικό του, δρόμους είναι, όπου είναι τα παρατάει. Και αυτό δικό του είναι. Και αυτό δικό του είναι, ο χωρίς την άκυρη. Είχε και στον άλλο δρόμο από εκεί. Τώρα τελικά τα μάζεψε λίγο. Μέσα στο, απέναντι στο οικόπεδο εκείνο, 2-3 πάλι. Όπου βρει βάζει. Έφτασε η φωτιά μέχρι εκεί, άρχισε να καίει τα μάτια. Πήραν δύο αυτοκίνητα. Ευτυχώς που ήταν τα αεροπλάνα και δεν σβήσαν. Τι να πω, ρε πάλι. Τι να πω. Και πάλι και μου λέει, εγώ φταίω τα δικά μου αυτοκίνητα. Φταίνει. Όχι, φταίω εγώ, ρε. Φοβηθήκατε, μένετε εδώ γύρω, να φανταστώ. Τι να πω, να δηλαδή, αφού η γειτονιά πρέπει να του κάνει να του ξεσκίσουν. Σμηνίσει τώρα. Αν πήγαινε η πυροσβεστική εκεί μέσα, δεν θα ήταν καλύτερα. Δεν μπόρεσε να πάει, δεν έφτανε να πάει το όχημα, σωστά. Ναι, αφού δεν μπορούσε να πάει το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε. Και από εδώ να δέσαμε του πίσω δρόμου αυτό εδώ για να πάει. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Βόλου, καταγγέλλεται ότι η αιτία της φωτιάς ήταν ανθρωπογενής. Εκδηλώθηκε σε ιδιωτική έκταση με ξερά χόρτα και απείλησε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς η περιοχή έχει μετατραπεί από ασυνείδητους σε νεκροταφείο εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων που συνετέλεσαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς. Σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου Βόλου.